η συντεχνία ισότητα στη Βουλή διαψεύδει από την πλευρά της η διεύθυνση των φυλακών. Νέες καταγγελίες ήρθαν στο φως ενώπιον της Επιτροπής Νομικών της Βουλής αναφορικά με τις κεντρικές φυλακές κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου που δίνει το δικαίωμα κράτησης παιδιών σε ειδικό χώρο στις φυλακές μέχρι την 1η Πρώτου του 2026. Ο Πρόεδρος του Αστυνομικού Σώματος Ισότητας, Νίκος Λοεζίδης, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για ανήλικους στις κεντρικές φυλακές που προαυλίζονται μαζί με εμπόρους ναρκωτικών και βαρυπινίτες. Αυτοί οι ανήλικοι, οι οποίοι είναι περίπου 35, προαυλίζονται μαζί με βαρυπινίτες, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η κίνδυνη είναι τεράστια. Ζήτησαμε λεπτομέρειες, αφού μέχρι την 1η Πρώτου 2026 είχε ακόμα 2 χρόνια. Τώρα σε ποια χώρα άλλοι βρίσκονται ανήλικοι, παρυπινίτες, ισοβίτες, γυναικείες φυλακές, ακόμη και ελαφρυπινίτες στον ίδιο χώρο, αυτό μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία γίνεται. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν θα ζητηθεί άλλη παράταση. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους ανήλικους να συναγελάζονται και να βρίσκονται μαζί με κατάδικους και υπόδικους σοβαρών αδικημάτων. Πάντως, από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθυντής των φυλακών Ιωάννης Καπνούλας διέψευσε την εν λόγω αναφορά, προσθέτοντας ότι οι ανήλικοι και τα άτομα μέχρι 21 ετών έχουν δικό τους γήπεδο για προαυλισμό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε αναφορά και στους επιμελητές των ανήλικων παραβατών, όπου αποφασίστηκε από το 2020 τα καθήκοντα αυτά να ασκούν αστυνομικοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, επαγγελματίες λειτουργεί, οι οποίοι έχουν σπουδάσει το συγκεκριμένο θέμα και όχι αστυνομική. Τα μέλη της Επιτροπής θα επισκεφθούν την ειδική πτέρυγα κράτησης των ανηλίκων για να δουν από κοντά το χώρο και να καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα πριν ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Με νέες δράσεις εμπλουτίζεται η στρατηγική προσέλκυσης ξένων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, αναθεωρείται η διάρκεια ισχύως των αδειών παραμονής.